Λοιπόν, εδώ βλέπετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που το αγόρασα 1500 ευρώ, αλλά οι μπαταρίες του έχουν τελειώσει, δεν έχουν άλλο χρόνο ζωής, οπότε θα αναγκαστώ να τις αντικαταστήσω. Οι παλιές μπαταρίες ήταν μολύβδου 8 στοιχεία από 210 αμπερόρια κάθε μία και βάρος 210 κιλά, που σημαίνει ότι έχουμε 1600 αμπερόρια και 210 κιλά. Εδώ το project είναι να βάλουμε μπαταρίες λιθίου 32 στοιχεία, σύνολο 3200 αμπερόρια, δηλαδή θα διπλασιάσουμε τα αμπερόρια και θα μειώσουμε το βάρος 210, θα το πάμε στα 90 κιλά, που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και πολύ λιγότερο βάρος. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι οι μπαταρίες μολύβδου, όπως έχει από τη μάνα του αυτό το αμάξι συγκεκριμένο, οι μπαταρίες μολύβδου έχουν τη φασαρία ότι πρέπει συνέχεια να συμπληρώνεις ηλεκτρολίτη. Οπότε τώρα με το project αυτό και την αντικατάστασή τους με νέες μπαταρίες λιθίου δεν θα έχουμε αυτή τη φασαρία. Οπότε θα καταργήσουμε εντελώς το κύκλο με τους ηλεκτρολίτες. Επίσης να ξέρετε ότι με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών που μπορείτε να δείτε σε προηγούμενα βίντεο θα έχουμε εντελώς δωρεάν κίνηση. Άρα να ξέρετε ότι σε αυτό το κανάλι θα μάθετε και πώς να έχετε δωρεάν ρεύμα στο σπίτι σας, αλλά πώς μπορείτε να έχετε και δωρεάν κίνηση για τις μετακινήσεις σας. Και φυσικά είναι αυτό που λέμε κάν το μόνο σου, αλλά είναι στην πραγματικότητα κάν το μόνο σου, γιατί στα άλλα κανάλια που λένε κάν το μόνο σου έχουν διάφορες πολύπλοκες μηχανές, όπως είναι τόρνους, αργών, κολλήσεις και συγκολλήσεις. Εδώ είναι με απλά εργαλεία, κοφτάκια, κατσαβιδάκια, που πραγματικά μπορείτε ό,τι δείχνουμε σε αυτό το κανάλι να το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, έτσι ώστε να έχετε δωρεάν κίνηση και ενέργεια. Σε επόμενο βίντεο, γι' αυτό να είστε λίγο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, γιατί σε επόμενο βίντεο θα μάθετε πώς μπορείτε να έχετε όχι μόνο δωρεάν κίνηση και ενέργεια, αλλά στο επόμενο ηλεκτρικό αμάξι που θα φτιάξουμε θα έχει και ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό, οπότε θα μπορείτε να έχετε και απεριόριστη εμβέλεια, θα φορτίζουν συνεχώς οι μπαταρίες. Και αυτό φυσικά θα σας το δείξουμε. Άρα εδώ έχουμε τρία project. Ένα είναι να έχουμε ενέργεια στο σπίτι μας με φωτοβολταϊκά. Το δεύτερο είναι να έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο θα φορτίζει από τα φωτοβολταϊκά του σπιτιού μας. Άρα θα έχουμε δωρεάν κίνηση, αλλά θα έχουμε περιορισμό στα χιλιόμετρα που μπορούμε να διανύσουμε. Και το τρίτο project που θα δείξουμε στο κανάλι μας είναι πώς μπορείτε να έχετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκά, ώστε να φορτίζει συνεχώς, να μην έχει τον περιορισμό της ενέργειας. Φυσικά σε εκείνο το αυτοκίνητο θα βάλουμε 4.800 αμπερόρια, θα έχουμε μεγαλύτερη δεξαμενή, έτσι ώστε να μπορεί να πηγαίνει και τις μέρες που δεν θα έχουμε ηλιοφάνεια. Και φυσικά έχουμε και μία ακόμα έκπληξη, την οποία θα τη μάθετε αργότερα και θα σας τη δείξουμε στην πορεία. Γι' αυτό κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, για να μην χάνετε όλα τα νέα και τις αναρτήσεις μας.